τονίσει. Τη γνώμη μου στο συγκεκριμένο θέμα. Yeah. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι εύχομαι να δικαιωθεί νομικά η Ιωάννα. Τι να δικαιωθεί, ό,τι και να. Όχι, να κινήσει τις νομικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι το ανέβασαν. Ναι, αλλά ανέβηκε να τα λύνει. Ναι, ανέβηκε. Να πω λίγο μόνο κάτι για το συγκεκριμένο. Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο λίγο ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά να αποσαφηνίσω ότι είναι το χείριστο που μπορεί να συμβεί σε μια κοπέλα και μακάρι να μην ξανασυμβεί από εδώ και πέρα σε κανέναν και σε καμία. Από την άλλη όμως, ρε παιδιά, θέλω λίγο να μιλήσουμε για το φαινόμενο Ιωάννα Τούνη. Με προβληματίζει. Και τι εννοώ με προβληματίζει. Τι είναι η Ιωάννα Τούνη και όλη η Ελλάδα, ρε παιδιά, ασχολείται με την Ιωάννα Τούνη. Δηλαδή, εγώ τώρα, από τότε που έχω γίνει μάνα, τα βλέπω όλα ως παιδιά και κάνω εικόνα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κόρη μου. Έχουμε ιδέα πόσα παιδιά διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, Ελληνόπουλα. Ξέρει κανένας το όνομά τους? Γιατί πρέπει, πραγματικά δεν ξέρω, ίσως είμαι λίγο αιχμηρή, ίσως λίγο μαυστηρή, αλλά πραγματικά. Θα σου δώσω μια ερμηνεία. Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με ένα κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται Ιωάννα. Δηλαδή, ένα πολύ όμορφο κορίτσι το οποίο τι κάνει, εκθέτει τα σημεία του σώματός. Δηλαδή, εξηγήστε το όμως, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε. Η κοπέλα είναι και επιχειρηματία. Επιχειρηματία, έχει δύο εταιρείες. Αν δεν κάνω λάθος, με τι ασχολείται ακριβώς, έχει ανοίξει. Έχει δύο εταιρείες, μία με ρούχα και μία με γυαλιά και ξέρει και τα πουλάει πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε σένα και προβλήθηκε πάρα πολύ στο MyStyle Rocks. Και από τότε έγινε γνωστή και έχει ένα τρόπο να σε κάνει, να σε προκαλεί για να την κουβεντιάσει. Για παράδειγμα, εδώ τώρα βγήκε και μίλησε 10-15 λεπτά για το ροζ βίντεο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ροζ βίντεο. Δεν είχα μπει να ψάξω, δεν το ήξερα. Τώρα λοιπόν με έβαλε σε ένα τρυπάκι. Ρε παιδιά, να το δούμε αυτό το ροζ βίντεο. Αυτό δεν ξέρω για ποιο σκοπό το έκανε. Αναμφίβολα είναι πειραγμένη, αλλά τη στιγμή που το τρέχει 3 χρόνια και το προσπαθεί, νομίζω ότι ήταν too much να βγει. Για μένα πολύ καλά, πολύ καλά έκανε. Δεν το ξέρω. Γιατί με έβαλε μένα σε ένα τρυπάκι να το ψάξω να το δω. Μα δεν την ενδιαφέρει αυτό. Ήθελε να δώσει δύναμη στα νέα κορίτσια που μπορεί να έχουν περάσει κάτι. Βέβαια. Να μην έχουν τη δύναμη να βγουν να μιλήσουν. Επειδή μπορεί να μην έχουν τη δύναμη. Αυτό που είπε πριν. Ότι υπάρχει κοπέλα που έχει. Να μην φοβούνται. Να τα πούνε. Έχουν αυτοκτονήσει. Υπάρχει κοπέλα που έχει αυτοκτονήσει. Άκουσα πριν τώρα την Ελένη που το ήξερε. Επειδή δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Να σου πω κάτι. Αν θέλει να δώσει δύναμη, πήγαινε σε συλλόγου που ασχολούνται με κακοποιημένε. Αυτή είναι η δύναμη του social και κάνει αθόρυβα τη δουλειά σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα φαινόμενο της εποχής μας. Είναι μια κοπέλα που καλώς ή κακώς την προβάλλεται παντού και ενδεχομένως και να πουλάει. Αλλά είναι θέμα των ημερών, των social media, αυτών που ζούμε. Γενικό. Η ίδια τα καταφέρει μια χαρά κάνει απόλυτα τη δουλειά της. Κάνει απόλυτα τη δουλειά της, εξυπηρετεί τα συμφέροντά της απόλυτα και επαγγελματικά και προσωπικά και περνάει ακριβώς αυτό που θέλει. Εδώ τώρα στο συγκεκριμένο θα μείνουμε μόνο στο γεγονός ότι μακάρι να μπορέσει η ελληνική νομοθεσία να καταφέρει σίγουρα να μπλοκάρει τέτοια βίντεο από όποιον κάνει καταγγελία. Και να μην χρειάζεται να περάσουν 3 χρόνια και να μην έχει γίνει τίποτα. Και να μπλοκάρονται και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα και κανένα θέμα σε αυτήν. Είναι που ξέρει κιόλας ποιος το έχει ανεβάσει. Είπε, λέει στο βίντεο ότι είναι. Φαντάσου όμως. Ξέρει από 18 χρονών, είναι πρώην φίλος της. Ότι αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβεί στην καθεμία μας. Να προσέχουμε ποιον εμπιστευόμαστε. Εντάξει, τώρα και αυτό είναι του μας στην καθεμία μας. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι μια σχέση σου, να κάνει σχέση. Δεν το δέχομαι. Δεν αγόρι αποκλείται να βγάλει ένα κινητό και να στραβήξει ένα βίντεο. Όχι, εσύ που είσαι, δεν είσαι δίπλα, βρε Λένη. Μα είχε πιει η κοπέλα. Άμα έχει πιει όμω, προσέχει και λιγάκι γενικότερα την κατάσταση. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην έχει ξεφύγει μια φορά στη ζωή σου. Πολλέ εκατομμύρια φορέ. Έχει ακουστεί από πολλά κορίτσια ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Το είπαμε, το ότι μπορούσε να συμβεί στην καθεμία. Και σε άνθρωπο επειδή ξέρω ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, ίσως να μην είχε απευθυνθεί έγκαιρα. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ακούστε τώρα, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο.